βρισκόμαστε σήμερα εδώ να απαντήσουμε στο δεύτερο iAsk & Watch της πλατφόρμας του iSyriza. Ο κόσμος που συμμετείχε ήταν πάρα πολύ, σε ερωτήσεις εξαιρετικά δύσκολες. Σε ευχαριστούμε και απαιτητικές και μάλιστα σε ζητήματα τα οποία κάποια τα έχουμε συζητήσει, κάποια δεν τα έχουμε ανοίξει όσο θα θέλαμε. Και είμαστε εδώ πέρα για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις αυτές και να δώσουμε και την εικόνα της οργάνωσης στον κόσμο ο οποίος ενδιαφέρεται, στα μέλη και τους φίλους του ΣΥΡΙΖΑ και της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ και εν όψη του δεύτερου συνεδρίου της οργάνωσης που θα γίνει στις 5 με 8 του Μάρτη στην Αθήνα. Πράγματι, πολλές ερωτήσεις, κάποιες από αυτές αρκετά δύσκολες, αλλά είναι πράγματα που και εμάς μας έχουν απασχολήσει και θα θέλαμε να ανοίξουμε και να συζητήσουμε με τον κόσμο. Θα απαντήσουμε σήμερα στις δημοφιλέστερες ερωτήσεις που τέθηκαν σε ψηφοφορία και είναι αυτές που θέλουμε και εμάς να μας απασχολήσουν περισσότερο. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε λοιπόν. Να συστηθούμε. Να συστηθούμε, βέβαια. Εγώ είμαι η Αλεξάνδρα, είμαι μεταπτυχιακή φοιτήτρια πολιτικής επιστήμης και κοινωνιολογίας. Εγώ είμαι ο Ευθύμης, είμαι τελειόφοιτος στο Ιαπωνικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εγώ είμαι ο Σωτήρης, ο γραμματέας της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ και ερευνητής στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Και εγώ είμαι η Βίκη και είμαι δικηγόρος. Ποιος ξεκινάει? Πρώτη ερώτηση. Νομίζω έχω εγώ την πρώτη ερώτηση. Ναι. Λοιπόν, εδώ μας ρωτάνε. Η νεολαία είναι το πιο ζωντανό, ενεργό και ελπιδοφόρο κομμάτι σε ένα κόμμα. Θέλω να ρωτήσω, είστε ικανοποιημένοι από την ανταπόκριση της νεολαίας στο iSyriza? Και συνεχίζουν εδώ την ερώτηση. Τι ενέργειες, τι δράσεις προγραμματίζετε ώστε να προσελκύσουμε μεγάλο κομμάτι της νεολαίας στη χώρα μας? Σωτήρη, θες να ξεκινήσεις. Ο γραμματέας. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα η νεολαία σε κάθε κόμματος είναι πολύ σημαντική για τον ίδιο τον οργανισμό, τον κομματικό, διότι δίνει ζωντάνια και δυναμική στο όλο εγχείρημα. Επομένως, και εμείς οφείλουμε να χτίσουμε και να αναπτύξουμε την νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε και τη δικιά μας νότα στο όλο εγχείρημα. Για μας, η δεύτερη φορά αριστερά πρέπει να έχει το στίγμα της νεολαίας και αυτό και της νέας γενιάς και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. Από τον iSyriza, εγώ τουλάχιστον είμαι αρκετά ικανοποιημένος. Χιλιάδες νέοι και νέες από άκρη σε άκρη της Ελλάδας έχουν εγγραφεί στην πλατφόρμα και πολλοί από αυτούς ήδη έχουν συμμετάσχει και στις διαδικασίες της οργάνωσης και έχουμε συμπορευτεί σε δράσεις και εκδηλώσεις. Από εκεί και πέρα, προφανώς δεν μπορούμε να μείνουμε μόνο σε αυτό. Και η αλήθεια είναι ότι στη νέα εποχή πρέπει και εμείς να εξυγχρονιστούμε, να μπούμε στη νέα εποχή, να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία που μας δίνει η νέα εποχή για να μπορέσουμε να μεγαλώσουμε την απεύθυνσή μας στους νέους ανθρώπους, να τους κάνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο συμμέτοχους στις δράσεις και στις αποφάσεις μας και έτσι σε όλη τη χώρα να μπορέσουμε να βγούμε δυναμικά προς τα έξω και να προσελκύσουμε τον νέο κόσμο, να παλέψουμε μαζί του. Και αυτό είναι το στοίχημα. Το φεστιβάλ που κάναμε ήταν πολύ πετυχημένο φέτος, είναι το ένα. Πρέπει να προχωρήσουμε σε πολιτιστικές δράσεις, πρέπει να προχωρήσουμε σε πλατιές πρωτοβουλίες για ζητήματα που ενδιαφέρουν την κοινωνία και όλα αυτά να δούμε πώς θα τα ανοίξουμε στον κόσμο ώστε να μπορεί να συμμετάσχει ακόμα πιο μαζικά. Και αυτό είναι και ένα από τα ερωτήματα του δεύτερου συνεδρίου μας. Και όπου το έχουμε κάνει μέχρι στιγμής μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Όπου έχουμε αξιοποιήσει αυτά τα εργαλεία και τα social πιο ενεργά και σοβαρά. Λοιπόν. Δεύτερη ερώτηση. Για να δούμε. Πώς σκέφτεται να προσεγγίσει η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ τους νέους ανθρώπους με δεδομένο ότι οι νέοι θεωρούν τους παραδοσιακούς τρόπους προσέγγισης από τις αριστερές νεολαίες ξεπερασμένους? Θα την πάρει αυτή την ερώτηση η Βίκη. Εντάξει, συνδέεται πάρα πολύ με αυτά που είπα Σωτήρης πριν, μάλλον. Αλλά νομίζω ότι είναι αυτό που είπα και πριν. Όπου έχουμε προσπαθήσει να χρησιμοποιήσουμε νέες τεχνολογίες και νέα εργαλεία. Και το έχουμε κάνει καλά. Έχουμε βοηθήσει πάρα πολύ και την οργάνωση να αναπτυχθεί, αλλά και την πολιτική δουλειά την οποία κάνουμε, με περισσότερες ιδέες και περισσότερα εργαλεία και βοήθεια και από αυτό το κομμάτι. Προφανώς, οι νέες τεχνολογίες είναι κομμάτι και της ζωής μας καθημερινά. Με ένα κινητό στο χέρι είμαστε όλοι κάθε μέρα. Δεν μπορούμε και το κομμάτι της πολιτικής, που είναι κομμάτι της ζωής μας, να μην το περνάμε μέσα από αυτά τα μέσα. Και παντού στον κόσμο, όπου ξεπηδάνε κινήματα τα τελευταία χρόνια, γίνονται και με τη βοήθεια νέων τρόπων προσέγγισης των νέων ανθρώπων, ας πούμε όλα αυτά που γίνονται, που κάνουμε αυτές για την κλιματική κρίση, μπράβο, και
πλατείες στην Ιταλία, το κίνημα της Σαρδέλας και όλα αυτά γίνανε από τέτοιες πρωτοβουλίες. Αυτό που εμείς ως αριστερή οργάνωση νομίζω πρέπει να πούμε είναι ότι πρέπει να παντρέψουμε τον παραδοσιακό τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε, συνελεύσεις, ανοιχτές διαδικασίες, εκδηλώσεις, φεστιβάλ κτλ. Με έναν νέο τρόπο προώθησης και προσπάθειας να το ανοίξουμε σε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο, και προφανώς. Το σημαντικό νομίζω ότι είναι πώς θα χρησιμοποιήσουμε τα social media και, και τις νέες τεχνολογίες για να κινητοποιήσουμε τον κόσμο και να τον σηκώσουμε από τον καναπέ του. Και όπως για τις γίνεται, καμπάνιες μας, βέβαια. Προφανώς, αλλά όπως γίνεται και σε όλο τον κόσμο πλέον από τη σύγχρονη αριστερά. Σωστά. Λοιπόν, Ευθύμη, τρίτη ερώτηση. Τον τελευταίο καιρό όλο και περισσότεροι νέοι φεύγουν για το εξωτερικό. Είναι το φαινόμενο του brain drain. Πιστεύετε πως ένας νέος άνθρωπος που κατοικεί στο εξωτερικό μπορεί να προσφέρει ενεργά στην πολιτική ζωή στην Ελλάδα και αν ναι, με ποιον τρόπο? Ωραία. Brain drain, έτσι. Ένας σύγχρονος όρος, δεν υπήρχε παλαιότερο. Ένας όρος της κρίσης, ένας όρος που έχει ταυτιστεί με τη νέα γενιά στην Ελλάδα. Μια γενιά η οποία ξεκίνησε ως χαμένη γενιά για πολλούς και πολλές. Κάποτε λέγαμε για τη γενιά των 700 ευρώ, ας πούμε. Χαμένη γενιά των 700 ευρώ, έτσι ακριβώς. Να δούμε όμως λίγο τους παράγοντες. Εγώ θα έβαζα ως πρώτο. Το ένα είναι η οικονομική κρίση. Η βίαιη, ας πούμε, κατάρρευση των μισθών, των εργασιακών σχέσεων. Που ανάγκαζε πάρα πολλούς νέους ανθρώπους να φύγουν έξω για να αναζητήσουν ένα καλύτερο μέλλον, μια καλύτερη τύχη. Τι έγινε τα προηγούμενα χρόνια, έχει μια σημασία να τα πούμε για το τι έκανε ή προσπάθησε να κάνει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Αρχικά όλες αυτές οι ενέργειες που αφορούσαν την προάσπιση της εργασίας, η ενίσχυση του ΣΕΠΕ. Πρώτο, κύριο και πολύ βασικό. Η αύξηση του κατώτατου μισθού, η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Η έρευνα. Έχει αυξηθεί το ποσοστό της έρευνας, έχει φτάσει στο 1,1%. Το ιστορικά υψηλότερο ποσοστό που έχει δεθεί ποτέ από ελληνική κυβέρνηση για την ενίσχυση της έρευνας. Και πράγματι έχουν δημιουργηθεί νέα ερευνητικά κέντρα, 225 θέσεις νέων ερευνητών. Υποτροφίες. Και να πούμε και για το πρόγραμμα του ΑΕΔ με τις 5.000 θέσεις νέων επιστημόνων. Που τώρα κόβεται. Που αφορούσαν ηλικίες 22-29, που τώρα κόβεται και δεν θα ανανεωθεί ποτέ. Και δεν είναι μόνο αυτά, είναι και άλλα πόσα σχεδιάζει η Νέα Δημοκρατία να κάνει στον χώρο της παιδείας που θα οθήσουν τη νέα γενιά να ξανααναζητήσει λύσεις στο εξωτερικό. Ναι, ένας νέος άνθρωπος, ακόμα και αν είναι στο εξωτερικό, μπορεί να συμβάλλει στην πολιτική κατάσταση της Ελλάδας, να πει τη γνώμη του. Μάλιστα, εμείς σαν νεολαία ΣΥΡΙΖΑ έχουμε και πολλές οργανώσεις στο εξωτερικό, γιατί θεωρούμε ότι η απεύθυνσή μας δεν είναι μόνο σε επίπεδο Ελλάδας, αλλά και σε επίπεδο Ευρώπης. Επομένως, καλούμε και τους νέους ανθρώπους να συμμετέχουν και στα πράγματα και να βγάζουν την εικόνα και της χώρας και της νεολαίας στις υπόλοιπες χώρες όπου βρίσκονται και εργάζονται. Αλλά ίσα-ίσα εκτιμούμε ότι πρέπει να δοθούν και κίνητρα και βοήθεια για να μπορούν και να έρχονται αυτοί οι άνθρωποι να ψηφίζουν, αλλά και με τα νέα μέσα να συμμετέχουν και στην πολιτική εντός της χώρας, και ο iSeries είναι και ένα από αυτά τα εργαλεία κιόλας. Γιατί ακριβώς βιώνουμε τα ίδια προβλήματα. Δεν έχει σημασία να μένει στην Ελλάδα, στη Γερμανία, στη Γαλλία. Και μπορεί να θέλουν και να γυρίσουν. Και αυτός πρέπει να είναι και ο στόχος. Ακριβώς. Ωραία. Επόμενη ερώτηση. Πάμε. Να. Ωραία. Λοιπόν, η επόμενη ερώτηση είναι για την Αλεξάνδρα και έχει ως εξής. Γνωρίζουμε ότι οι νέοι και οι νέες έχουν όρεξη και όραμα να αλλάξουν τον κόσμο, αλλά παλεύουν καθημερινά με στερεότυπα και προκαταλήψεις. Δεδομένου ότι το σύστημα αποβάλλει κάθε τι διαφορετικό, χλεβάζοντας τη διαφορετικότητα, πώς σκοπεύει η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ να καταπολεμήσει το ραγδαίο εκφασισμό της κοινωνίας, Αλεξάνδρα? Ωραία. Αυτό το οποίο υπάρχει είναι και επίκαιρο και θα πω γιατί είναι επίκαιρο. Βλέπουμε πως υπάρχει μία προσπάθεια το τελευταίο διάστημα να παρέμβουν συντηρητικοί, αν όχι ακροδεξιοί κύκλοι μέσα σε τμήματα της νεολαίας και κυρίως το πιο ευαίσθητο που είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες. Ναι. Και όχι απλά από μόνοι τους, αλλά έχουν και τις ευλογίες, που είναι μια ωραία λέξη και ταιριάζει κιόλας, και τις ίδιες της Υπουργού και της κυβέρνησης. Δηλαδή, δεν είναι τυχαίο οι συναντήσεις κεραμαίως με παπάδες.
Δεν είναι τυχαίο τα μαθήματα κατήχησης. Τα μαθήματα κατήχησης, δηλαδή το πώς ήδη. Τι ώρα είναι, έχει ανέβει σήμερα κάποια φωτογραφία της κεραμμένης με τη... Δεν είναι ακόμη, έχει ανέβει, είναι 2, 12. Το χάσαμε, λόγω γυρίσματος. Αυτό το οποίο γίνεται, τους τρεις ιεράρχες είπαν ότι είναι μία αργία, η αργία είναι για τεμπέληδες, άντε πάμε να το κάνουμε θρησκευτική γιορτή. Βάζει παραθρησκευτικές οργανώσεις, όπως είναι η χριστιανική αγωγή, και καλεί τα σχολεία σε ημερίδες. Και να πούμε κιόλας ότι η χριστιανική αγωγή είναι και η οργάνωση που είχε ξεκινήσει όλη την καμπάνια για τις αμβλώσεις, το αφήστε με να ζήσω, που είχαμε κάνει κι εμείς ως οργάνωση την παρέμβασή μας. Άρα δημιουργείται ένα πλαίσιο το οποίο είναι επικίνδυνο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει αντιπρόταση, έτσι. Γιατί υπάρχουν τα σχολεία τα οποία σηκώνουν πανό και δείχνουν την αλληλεγγύη τους στους πρόσφυγες, γιατί υπάρχουν μαθητές και μαθήτριες που δεν δέχονται τα μαθήματα κατήχησης, γιατί υπάρχει κόσμος ο οποίος αγκαλιάζει και συμμετέχει σε αιτήσια βάση στα Pride, τα φεστιβάλ υπερηφάνειας που γίνονται, και νομίζω ότι και εμείς από πλευράς μας κάτι το οποίο κάνουμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε, είναι το ότι εμείς δεν χωρίζουμε τους ανθρώπους ούτε με βάση το χρώμα τους, ούτε με βάση τη θρησκεία τους, ούτε με βάση το φύλο τους και τη σεξουαλική τους, το σεξουαλικό τους προσανατολισμό. Άρα νομίζω ότι αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να παλέψουμε και να κοινωνήσουμε και σε μεγαλύτερα ακροατήρια και μέσα στην ίδια την έγκυνα. Και δεν πρέπει να αφήνουμε και τίποτα να πέφτει κάτω κιόλας από ό,τι σκοταδιστικό και επιθετικό προς την κοινωνία κάνει η κυβέρνηση. Εννοείται. Γιατί υπάρχει κόσμος εκεί έξω που μπαίνει στη διαδικασία να αντιπαρατευτεί και σηκώνονται πρωτοβουλίες. Και κυρίως κόσμος που ασφικτιά από όλο αυτό το πλαίσιο. Έτσι. Και είναι και πολύ ελπιδοφόρο το γεγονός ότι οι ίδιοι μαθητές και μαθήτριες έχουν σηκώσει το γάντι και ξεκινάνε την αντεπίθεση σε όλη αυτή τη μαυρίλα που προσπαθεί να το σκεπάσει. Και τελικά στόχος είναι η νέα γενιά. Να φημωθεί και να μην μπορεί να αντιδράσει, να σκέφτεται, να αμφισβητεί, και αυτό είναι που πρέπει και να χτυπήσουμε και να αναδείξουμε, έτσι ώστε βγει στο προσκήνιο. Όταν το προηγούμενο διάστημα είδαμε σχολεία να κάνουν καταλήψεις για το Μακεδονικό και τη Συμφωνία των Πρεσπών, και τώρα που η Κεραμαίος καταργεί τη βάση του 10, εξισώνει πτυχία κολεγίων με πανεπιστημίων, ξαναφέρνει πανελλήνιες με πάρα πολύ ασφυκτικούς όρους, να μην υπάρχει ίδια, σε πολλές περιπτώσεις η ίδια αντίδραση, εμείς πρέπει να είμαστε εκεί πρώτοι που θα βάζουμε την κατεύθυνση του ότι το μέλλον και οι ανάγκες των νέων ανθρώπων και ιδιαίτερα των μαθητών περνάνε μέσα από τέτοιου είδους κινητοποιήσεις και όχι μέσα από χαρακτηριστικά ακροδεξιά που προσπαθούν αυτοί οι συντηρητικοί κύκλοι που πες πριν να τους επιβάλλουν. Ακριβώς. Ωραία. Να συνεχίσουμε. Λοιπόν, Σωτήρη, τώρα εδώ κοίτα να δεις τι γίνεται. Είναι μία ερώτηση η οποία είναι επίκαιρη και έχει ανοίξει και τη συζήτηση. Λοιπόν, ποια είναι η άποψη της νεολαίας για τη διεύρυνση? Έχει γίνει χαμός με την διεύρυνση. Έχει γίνει χαμός. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ πάντα ήταν με αυτή τη λογική, με την ανοιχτή λογική, με τη λογική των πλατιών μετόπων. Ο ΣΥΡΙΖΑ έφτασε στο σημείο που έφτασε μέσω συνεχών διευρύνσεων και μετασχηματισμών του ίδιου του φορέα. Επομένως, επί της αρχής, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει στο DNA του το να μαζικοποιείται, να αλλάζει, να μπορεί να συμμαχεί με πλατύτερα τμήματα της ελληνικής κοινωνίας. Έτσι και σήμερα αυτό που είναι ζητούμενο είναι πώς θα καταφέρουμε να εντάξουμε στο εσωτερικό μας όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο. Είναι η αλήθεια ότι κυβερνήσαμε με ένα κόμμα το οποίο ήταν μικρό για όλα αυτά που θέλαμε να διαχειριστούμε, και για να μπορέσεις να στήσεις τις αντιστάσεις που πρέπει και να μπορέσεις να εγκολυπώσεις όλο αυτόν τον κόσμο που χρειάζεσαι και για να πλατείνεις την απεύθυνσή σου, αλλά και για να μπορείς να είσαι αποτελεσματικός στις μάχες που δίνεις, χρειάζεται αυτό που λέμε διεύρυνση. Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε το πολιτικό στίγμα της διεύρυνσης, και αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας τεράστιος και κάθετος κοινωνικός και πολιτικός διπολισμός στην ελληνική κοινωνία, έτσι. Από τη μία είναι οι δυνάμεις, οι ακροδεξιές, κοινοφιλελεύθερες,
οι σκοταδιστικές συντηρητικές που έχουν συμμαχήσει γύρω από τη Νέα Δημοκρατία, έχουν γίνει ένα πλέον και όπως είπαμε και πριν εφαρμόζουν κυβερνητικές πολιτικές. Και από την άλλη πρέπει και εμείς να δούμε πώς θα καταφέρουμε να συσπηρώσουμε εκείνο τον μπλοκ δυνάμεων που θα βάλει ένα ολομέτωπο stop και θα εξαπολύσει μια ολομέτωπη επίθεση αυτές τις δυνάμεις, να μην συνηθίσουμε την βαρβαρότητα. Γι' αυτό λοιπόν χρέος μας είναι να δούμε πώς θα καταφέρουμε να φτιάξουμε μέσω της διεύρυνσης αυτού που λέμε, μέσω της συνάντησης στην ουσία ανθρώπων από διαφορετικές πολιτικές καταγωγές, εκείνο τον κοινωνικό πόλο που θα μπορεί να αντιπαρατεθεί με αυτή τη βαρβαρότητα που έχουμε απέναντί μας και να ξανακερδίσουμε τις ζωές μας, που μέρα-μέρα μας παίρνουν πίσω και δεν έχουμε καμία προοπτική. Για μας εκεί αρχίζει και τελειώνει η διεύρυνση. Θεωρώ ότι μπορεί να χωρέσει όλος ο κόσμος ο οποίος έχει διάθεση να αγωνιστεί με το ΣΥΡΙΖΑ και την νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ πάνω σε μια κοινή πολιτική κατεύθυνση, στη βάση της κοινωνίας, μέσω πλατιών πρωτοβουλίων και όλοι μαζί να χτίσουμε το νέο μας σπίτι, το νέο μας κόμμα, τη νέα μας οργάνωση για να μπορέσουμε να δώσουμε τις πολύ σκληρές μάχες που έχουμε μπροστά μας. Ναι, αλλά εδώ θα ρωτήσει κανείς τι πρωτοβουλίες έχει πάρει η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ για το κομμάτι της διεύρυνσης. Η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε, μπορώ να πω, και λίγο πριν το κόμμα. Όχι πολύ πριν, να πούμε πριν το κόμμα. Τις διαδικασίες αυτές το τελευταίο διάστημα. Εδώ και περίπου 2 χρόνια η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να διευρύνει την απεύθυνσή της και να εντάξει στο εσωτερικό της ανθρώπους και συλλογικότητες οι οποίες είναι και βρίσκονταν σε άλλους πολιτικούς χώρους, είτε βρισκόντουσαν στην αριστερά, είτε βρισκόντουσαν ακόμα και σε πρώην τμήματα της νεολαίας του ΠΑΣΟΚ. Εμείς είμαστε ανοιχτοί σε όλον αυτόν τον κόσμο και πιστεύουμε ότι μάλιστα θα είναι και πολύ χρήσιμος αυτός ο κόσμος εφόσον μπορέσουμε να βρούμε μία λύση στην κοινή μας συμπόρευση, μία πολιτική λύση, μία πολιτική συμφωνία και μία δράση. Γιατί το ζητούμενο είναι πώς θα καταφέρουμε κοινωνικά να συμπορευτούμε και μαζί και εν όψη του συνεδρίου μας να χτίσουμε την οργάνωσή μας. Και είναι βασικό, νομίζω, να ξεκινάει η συζήτηση αυτή για την οργάνωσή μας και για τους ανθρώπους με τους οποίους θέλουμε να συμπορευτούμε από μια κοινή πολιτική και προγραμματική σύγκληση και συμφωνία. Δηλαδή το κριτήριο με το ποιος θα πάμε και ποιος θα αφήσουμε κατά το κοινό λεγόμενο δεν πρέπει να είναι ποιος μας αρέσει, ποιος δεν μας αρέσει ή με ποιον έχουν συμφωνήσει άλλοι από τα πριν, αλλά με ποιος μπορούμε να προχωρήσουμε στη βάση ενός κοινού πολιτικού σχεδίου. Ακριβώς, και αυτή η δουλειά. Και είμαστε νέοι άνθρωποι. Στην τελική, τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά όταν μπορούμε να συνεννοηθούμε σαν νέοι άνθρωποι για να αγωνιστούμε για αυτά που μας καίνε. Επομένως, αυτή είναι η πρότασή μας. Είναι ανοιχτή προς όλη τη νέα γενιά στην ελληνική κοινωνία. Είτε είναι συλλογικότητες είτε όχι, η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ και μέσω του ΑΙΣΥΡΙΖΑ, όπως είπαμε, έχει πολλαπλασιάσει τις δυνάμεις της, η απεύθυνσή της έχει και αυτή πολλαπλασιαστεί και οι οργανώσεις της πλέον βρίσκονται από άκρη σε άκρη της Ελλάδας, από την Οριστιάδα και την Κέρκυρα μέχρι τον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Τέλεια. Λοιπόν, σειρά μου, Ερώτηση νούμερο 6. Λοιπόν, ένα από τα σύγχρονα και καυτά ερωτήματα που απασχολεί την ελληνική και ευρωπαϊκή νεολαία είναι το θέμα της κλιματικής κρίσης και της διαχείρισης περιβαλλοντικών προβλημάτων. Διαφωνείς ότι θα έπρεπε η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ να έχει πιο επεξεργασμένες θέσεις και αναλύσεις και να μην περιορίζεται στα προνομιακά για αυτή δικαιώματα και ζητήματα αντιφασισμού? Ναι, λοιπόν, πρώτο σχόλιο. Δεν υπάρχει προνομιακό ζήτημα και μη προνομιακό ζήτημα. Όλα τα ζητήματα τα οποία αφορούν τους ανθρώπους, αφορούν το πώς θα καταπολεμήσουμε την αδικία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας, είναι εξίσου σημαντικά. Επομένως, εμείς έτσι τα αντιλαμβανόμαστε. Όμως, το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής και της κλιματικής κρίσης και του περιβάλλοντος, οφείλουμε να κάνουμε και μια αυτοκριτική. Ότι τα ζητήματα αυτά δεν τα είχαμε και πάνω-πάνω στην ατζέντα μας το προηγούμενο διάστημα. Μπορεί να ήμασταν στο κίνημα κατά της εξόρυξης σκουριές, με πολύ δυναμικό τρόπο κιόλας. Μπορεί να ήμασταν στα κινήματα κατά των εξορίξεων υδρογονανθράκων. Της Επιτροπής του Αχελώου. Της διαχείρισης των απορριμμάτων και στην Αττική και ακριβώς. Αλλά αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι είχαμε και μια συγκροτημένη συνολική πρόταση, την οποία αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να φτιάξουμε. Γιατί το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής δεν είναι ευκαιριακό ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα που ήρθε για να μείνει. Έτσι, και είναι ένα θέμα το οποίο για μας είναι πολύ σημαντικό, διότι αγγίζει
και τον τρόπο οργάνωσης της κοινωνίας, τον τρόπο οργάνωσης παραγωγής, το πώς κατανέμε το πλούτος και πώς, ας πούμε, πρέπει συνεχώς μέσα από αυτό το σύστημα του νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού συνεχώς να στοχεύουμε στην αύξηση του πλούτου χωρίς να μας ενδιαφέρει το περιβάλλον. Τα πάντα τίθεται, τίθεται στο βωμό του θυσιάζονται στο βωμό του κέρδους. Επομένως, εκεί είναι που πρέπει να χτυπήσουμε και γι' αυτό και το επόμενο διάστημα ήδη έχουμε κάνει κάποιες κινήσεις, αλλά το επόμενο διάστημα θα έχουμε μια συνολική πρόταση και θα πάρουμε σημαντικές και σοβαρές πρωτοβουλίες όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και την αλλαγή του κοινωνικού μοντέλου που οδηγεί σε αυτή την καταστροφή. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Έτσι, και να ξέρουμε ότι νέες διαχωριστικές γραμμές θα δημιουργηθούν και νέες ανισότητες. Θα μιλάμε και για πρόσφυγες λόγω κλιματικής αλλαγής πλέον. Θα υπάρχουν ζώνες στον πλανήτη όπου δεν θα μπορείς να μείνεις. Επομένως, όλα αυτά είναι ζητήματα παγκόσμιου ελληνικού που δεν μπορούν να μας, που δεν μας επιτρέπουν να μην τα πιάσουμε κι εμείς, να τα αναδείξουμε και να παλέψουμε. Και βασικό στοιχείο σε αυτό είναι αυτό που λέγαμε από πάντα, το σκεφτόμαστε παγκόσμια και δρούμε τοπικά. Ακριβώς. Και δεν χωράνε, νομίζω, ατομικές λύσεις σε ένα τέτοιο κρίσιμο ζήτημα όπως είναι η κλιματική αλλαγή. Επομένως, το επόμενο διάστημα πρέπει να πάρουμε πρωτοβουλίες για όλα αυτά τα ζητήματα και άλλα που, να το πούμε και αυτό, έχουμε αναπάντητα, όπως είναι η καύση των σκουπιδιών, η Αγέτη στο Βόλο, που έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο κίνημα ανθρώπων εκεί πέρα. Στο κερατσίνι που φτιάχνει ο Πατούλης τώρα. Καινούργιο εργοστάσιο καύση σκουπιδιών. Ή στον Πειραιά με την. Περιβαλλοντική επιβάρυνση περιβαλλοντική συνολικά τη περιοχή από όλα τα εργοστάσια και τι παραγωγικέ αυτέ δραστηριότητε. Και αφορούν αυτά συνολικά. Όχι απλά τους νέους ανθρώπους που ζουν σε μια περιοχή και τα βιώνουν. Αφορούν το πώς ζούμε σε μια γειτονιά. Δηλαδή το αν θα συνεχίσει να ζει, να εργάζεται. Ναι, ακριβώς αυτό. Αν θα είναι βιώσιμη μια ολόκληρη περιοχή. Ακριβώς. Και με ποιες συνθήκες θα είναι βιώσιμη. Είπε πριν ο Σωτήρης ότι σε λίγο θα έχουμε πρόσφυγες λόγω κλιματικής κρίσης, επειδή ολόκληρες χώρες δεν θα είναι βιώσιμες. Πόσο μάλλον όταν καίγονται σκουπίδια δίπλα στο σπίτι σου ή όταν. Μυρίζει ο τόπος από πάρα πολύ τοξικά απόβλητα από εργοστάσια κτλ. Από τα καζάνια. Από τα καζάνια στο πέραμα που έχουμε εμείς, ας πούμε, στον Πειραιά. Είναι όλα αυτά κομμάτι του ίδιου παζλ. Και είναι αυτό που είπες πριν, ότι να βρούμε και τις αιτίες γύρω από την. Συνολικά αυτή την κρίση που βιώνουμε. Ωραία. Πάμε στην επόμενη. Yes. Πάμε. Λοιπόν. Εσύ. Εγώ. Ναι. Στη σειρά μου. Πιστεύετε ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ επανέλθει στην εξουσία, μπορεί να μειωθεί το ποσοστό ανεργίας στη χώρα μας? Αν ναι, με ποιο τρόπο θα το πετύχουμε αυτό? Ωραία. Το κομμάτι της εργασίας και της ανεργίας για τους νέους είναι μια τεράστια συζήτηση. Και καλώς είναι μια τεράστια συζήτηση, γιατί είναι και το βασικό πρόβλημα. Ακριβώς. Με βάση όλα αυτά που λέγαμε και πριν. Και είναι ο πυρήνας όλης της κοινωνικής σύγκρουσης μεταξύ Έτσι. Των πολλών και των λίγων. Αν δεν λύσουμε δηλαδή και δεν απαντήσουμε στο βασικό πρόβλημα που λέει πώς οι νέοι θα εργάζονται και θα ζουν με αξιοπρεπείς όρους, νομίζω ότι μετά έπονται όλα τα άλλα. Πρέπει πρώτα να απαντήσουμε δηλαδή σε αυτό το βασικό ερώτημα. Αυτό που έχω να πω πρώτα στην αρχή είναι ότι. Σε σχέση με το πώς ήταν τα πράγματα μέχρι τον Ιούλιο του 2019 και πώς είναι η κατάσταση σήμερα, υπάρχει μια τρομακτική διαφορά. Δηλαδή, το καλοκαίρι, πέρα από το ότι είχαμε ρεκόρ απολύσεων για πρώτη φορά μετά από συνεχόμενα τρίμηνα που το ισοζύγιο ήταν θετικό για τις προσλήψεις σε σχέση με τις απολύσεις, νομίζω ότι πάρα πολλά πράγματα τα οποία υποσχέθηκε και η Νέα Δημοκρατία προεκλογικά για τους νέους πήγαν περίπατο. Η αύξηση του κατώτατου μισθού μας είπε. Η κυβέρνηση ότι ό,τι περιθώριο υπήρχε το έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, εκεί που μας λέγανε ότι δώσαμε ψίχουλα στην αύξηση του κατώτατου μισθού, ενώ ήταν ένα ολόκληρο 11% συν την κατάργηση του υποκατώτατου, άρα οι νέοι άνθρωποι, κάποιοι ειδικά πριν τα 25, είδανε μεγάλη αύξηση στις απολαβές τους. Και είδαμε και ολόκληρες κατηγορίες, όπως οι άνθρωποι που δουλεύουν στην εστίαση, που είναι κυρίως νέοι άνθρωποι. Και στο delivery. Και στο delivery, όλος σωστά. Όλος ο επισητισμός, όλο το κομμάτι του επισητισμού. Μέσω της μη υπογραφής συλλογικών συμβάσεων για αυτό τον τομέα, να βλέπουν αυτή τη στιγμή να μειώνονται, να συρρυκνώνονται ξανά. Ακριβώς. Νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης, το πώς, ας πούμε, θα κατευθύνεις τον πλούτο που υπάρχει, αν θα τον κατευθύνεις, ας πούμε, στους 5.000 επιστήμονες για να βρουν αυτή τη δουλειά ή θα δώσεις, ας πούμε, σε συγκροτήματα τύπου φοροελαφρύνσεις και επιδοτήσεις. Ή αν θα κόψεις αυτό το πράγμα για να δώσεις
σε 500 ανθρώπους από το εξωτερικό μισθούς 3.000 ευρώ για να έρθουν στη Την ώρα που καταργείς τις 5.500 θέσεις του ΑΕΔ για τα προγράμματα ακριβώς, των νέων ακριβώς, ανθρώπων, ακριβώς, των νέων επιστημόνων, έτσι. Βέβαια, ναι. Μέσα σε όλα η Νέα Δημοκρατία είχε πει και μια αλήθεια. Είχε μιλήσει για ψυχτικούς από το Περιστέρι, είχε μιλήσει για ανέδικη αυτοεργασία. Ακριβώς. Αυτό είναι το μέλλον το οποίο προετοιμάζουν στη νέα γενιά. Αν δούμε δηλαδή και τα μέτρα της Νίκης Κεραμέσου που παίρνει αυτή τη στιγμή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, εκεί οδηγούν τα πράγματα. Mm. Στο brain drain, την ανέδικη αυτοεργασία και στην καλύτερη, στην ιδιωτική εκπαίδευση. Να πούμε ότι ξεκινάμε καμπάνια, ειδικά για τους εργαζόμενους στον επισητισμό, με κεντρικό σύνθημα «Ο Βρούτσης μας κλέβει τους μισθούς». Να πάμε να ενημερώσουμε τους νέους εργαζόμενους. Θα είναι το πρώτο μέρος, θα είναι του Beacon Team. Άντε, ωραία. Θα συνεχιστεί. Και να πούμε επίσης ότι στην ερώτηση, γιατί η ερώτηση είναι πώς μπορούμε να ανατρέψουμε την ανεργία και αν μπορούμε να το πετύχουμε αυτό, η απάντηση είναι πως μπορούμε και δεν το απέδειξε μόνο η κυβερνητική εμπειρία του ΣΥΡΙΖΑ. Είπες πριν ότι είναι θέμα πολιτικής βούλησης, άρα όλα ξεκινάνε και καταλήγουν. Ακριβώς. Και μην ξεχνάμε ότι με το ΣΥΡΙΖΑ εν μέσω σκληρής οικονομικής κρίσης και ενός επώδυνου συμβιβασμού μειώθηκε 10 μονάδες η ανεργία. Επομένως, και να μην ξεχάσουμε ότι το καλοκαίρι είχαμε ρεκόρ απολύσεων. Ναι. Έτσι. Ρεκόρ απολύσεων με το που βγήκε η Νέα Δημοκρατία. Επομένως, τα δείγματα γραφής υπάρχουν, η αγωνιστική διάθεση και τώρα υπάρχει να διεκδικήσουμε τα δικαιώματα και τις κατακτήσεις μας. Το ζητούμενο είναι πώς θα έρθει μια συνολική πολιτική αλλαγή που θα βάλει σε άλλη βάση τη συζήτηση για την εργασία εν τέλει. Έτσι. Πάμε. Προχωρήσουμε. Λοιπόν, έχω εδώ μια ερώτηση που λέει «Παρότι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βγαίνει σταθερά πρώτο κόμμα στους νέους, το μπλόκο δεν έχει δύναμη στα πανεπιστήμια. Μπορεί πλέον, μετά την ανασυγκρότησή της, η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ να εμπνεύσει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες και να καταφέρει να συγκρουστεί με τις ρουσφετολογικές και διαπλεκόμενες πρακτικές των ΔΑΠ και ΠΑΣΠ, αλλά και με την αριστερίστικη λογική της ΚΝΕ?» Ευθύμη, τι λες? Λοιπόν, μια που είμαι και φοιτητής, δηλαδή, σε μένα πέφτει ο κλήρος για αυτήν την ερώτηση. Δύσκολο. Νομίζω ότι θα πρέπει να βάλουμε κάποια στοιχεία σε αυτή την κουβέντα για να απαντήσουμε, είναι το ότι δυστυχώς η νέα γενιά αυτή τη στιγμή και μέσα στα πανεπιστήμια είναι και μονευόμενα από τον ατομικό δρόμο. Δηλαδή, όταν ψηφίζουν 50.000 νέοι και νέες, στη στιγμή που εισακταίοι πρωτοετής φοιτητές είναι 80.000, κάτι δείχνει ότι ο κόσμος αποστρέφεται σε λογικές διαδικασίες. Το ζήτημα, εγώ νομίζω, είναι ότι θα πρέπει να ξαναβάλουμε την πολιτική στο προσκήνιο. Ειδικά τώρα, σε μια περίοδο που η Νέα Δημοκρατία έχει περάσει ένα σωρό πράγματα, όχι μόνο για τριτοβάθμια εκπαίδευση, τα μέτρα της Νέας Δημοκρατίας νομίζω ότι αγγίζουν τους πάντες, τους εκπαιδευτικούς που δεν θα ιδρυθούν ποτέ ενδεχομένως, τους καθηγητές, τους φοιτητές με την ισοτίμηση των πτυχίων κολεγίων, τη βάση του 10, τον ίσιν 2, τους μαθητές που έχουν κλείσει 38 πανεπιστημιακά τμήματα, την κατάργηση των διετών προγραμμάτων σπουδών, την κατάργηση ελεύθερης πρόσβασης. Τους μαθητές, φυσικά. Είναι κομμάτι ενός ψηφιδωτού. Επομένως, εγώ νομίζω ότι είναι, πώς το λένε, και αφού η οργάνωσή μας βρίσκεται σε μια περίοδο ανασυγκρότησης, όπως έβαλε και ο Σωτήρης πριν, και έχουμε τη δυνατότητα να παρεμβαίνουμε παντού, σε όλα τα πανεπιστήμια αυτή τη στιγμή της χώρας, να καταβάλουμε μια κοινωνική κίνηση, να δημιουργήσουμε πρωτοβουλίες ενωτικές. Γιατί αυτή τη στιγμή τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στα πανεπιστήμια, στα σχολεία και ούτω καθεξής είναι κοινά. Επομένως, εγώ θεωρώ ότι χρειάζεται ένας συντονισμένος αγώνας όλων των κομματιών της εκπαιδευτικής κοινότητας που πλήττονται, για να μπορέσουμε να αντισταθούμε, να βάλουμε οδοφράγματα βασικά στα μέτρα του Υπουργείου Παιδείας. Και επομένως, ναι, σε αυτή την κατεύθυνση είναι εφικτή η ανασυγκρότηση και της παρέμβασής μας και του μπλόκου στα πανεπιστήμια, εννοείται. Και γιατί όχι να μπορέσουμε να κάνουμε και πιο πλατιές πρωτοβουλίες, όπως είπες και εσύ, οι οποίες θα μπορούν να συσπηρώνουν ακόμα περισσότερο κόσμο και μέσα στα πανεπιστήμια και έξω από αυτά. Λοιπόν, σειρά μου, έτσι, από ό,τι έχω καταλάβει. Πώς μπορεί να ανατραπεί και να αντιστραφεί η ακροδεξιά πορεία ενός τμήματος νεολαίας? Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση και προσεγμένη ερώτηση. Ακροδεξιά πορεία ενός τμήματος νεολαίας. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι όντως ένα τμήμα της νέας γενιάς στρέφεται προς την ακροδεξιά, το είδαμε το προηγούμενο διάστημα, όμως αυτό σημαίνει ότι και ένα άλλο τμήμα, θεωρώ πολύ μεγαλύτερο, είναι απέναντι σε αυτές τις λογικές.
Το ζητούμενο είναι πώς θα καταφέρουμε να αποκόψουμε τους δολοφόνους εγκληματικής οργάνωσης Χρύσης Αυγής και όσα πρεσβεύουν, που όσα πρεσβεύουν μπορεί σε ένα βαθμό να βρίσκονται και μέσα στην κυβέρνηση, έτσι, που έχουμε αυτή τη στιγμή, πώς θα μπορέσουμε να αποκόψουμε αυτές τις ιδέες από τη νέα γενιά. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία, αλλά όμως υπάρχουν, βλέπουμε ότι καθημερινά ξεπηδούν πρωτοβουλίες, ξεπηδούν δράσεις αγωνιστικής αντίστασης απέναντι σε όλη αυτή τη λογική, η οποία μας γυρίζει χρόνια πίσω και δηλητηριάζει και την κοινωνία και τη νέα γενιά. Μην ξεχνάμε τις μαθητικές καταλήψεις, οι οποίες είχαν καθαρά αντιφασιστικό πρόταγμα. Εγώ θεωρώ ότι ακόμα και το οπαδικό κίνημα έχει κρατήσει ψηλά σε μεγάλο βαθμό τη σημαία του αντιφασισμού. Εμείς νομίζω πρέπει να αγωνιστούμε για να δημιουργήσουμε και σε αυτό το επίπεδο, γιατί η φασιστική απειλή και ο εκφασμός κοινωνίας είναι ένα ζήτημα που πρέπει να μας απασχολεί όλους, να αγωνιστούμε για να δημιουργήσουμε εκείνες οι πλατιές πρωτοβουλίες οι οποίες θα μπορούν σε κάθε γειτονιά να δημιουργούν δράσεις, να δημιουργούν καταστάσεις οι οποίες αλληλεγγύης, οι οποίες να δείχνουν ότι οι Ναζί δεν μπορούν να είναι αποδεκτοί, όπου με τους μετανάστες και τους πρόσφυγες μπορούμε να ζήσουμε όλοι μαζί, δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα, όπως είχε πει πριν και η Αλεξάνδρα, δεν μπορούμε να διαχωρίζουμε τους ανθρώπους ανάλογα με τη φυλή, με το φύλο, το σεξουαλικό τους προσανατολισμό, τη θρησκεία τους. Και νομίζω ότι τέτοιες διαδικασίες είναι και αυτές που θα δώσουν και ένα στίγμα στην κοινωνία ότι δεν υπάρχει μόνο η βαρβαρότητα εκεί έξω, όπως η Νέα Δημοκρατία υπήρξε χορηγός επικοινωνίας τέτοιων δράσεων το προηγούμενο διάστημα. Βλέπετε τον Μπογδάνο, βλέπετε τον Κυρανάκη που προβάλλανε, ακόμα και τον Αντώνη τον Σαμαρά πολλές φορές, που προβάλλανε τέτοιες δράσεις και τέτοια ιδεολογήματα. Αλλά νομίζω ότι χρέος μας είναι να αποδείξουμε ότι υπάρχει κι άλλος δρόμος και σε αυτό το, και σε αυτό το κομμάτι, και να δείξουμε στους νέους ανθρώπους ότι άμα αγωνιστούμε, άμα φτιάξουμε εκείνες τις καταστάσεις που θα μας επιτρέψουν να ενοχοποιήσουμε από τη μία στην συλλογική συνείδηση τους Ναζί και από την άλλη να δείξουμε ότι υπάρχει κι άλλος δρόμος της ομόνοιας, της κοινωνικής συνοχής, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της συμπερίληψης όλων των... Βέβαια όμως κάτι φταίει, έτσι. Δηλαδή είναι πολύ σημαντική ερώτηση και εγώ επιμένω γιατί ένα κομμάτι της νέας γενιάς ενδεχομένως να παρασύρθηκε το προηγούμενο διάστημα, γιατί η ζωή του ήταν τέτοια που έπρεπε να ζητήσει μια διέξοδο, μια λύση στα προβλήματα και ίσως να στράφηκε σε ένα χώρο ακροδεξιάς κοπής. Ναι. Τα μακεδονικά συλλαλητήρια ήταν οι μαθητικές πορείες των νέων ανθρώπων και εγώ νομίζω ότι σαν νεολαία ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να βγάλουμε μπροστά και να ορίσουμε τον πραγματικό αντίπαλο. Δηλαδή αυτό που είπατε και πριν, το ότι δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα με ένα νέο άνθρωπο ο οποίος προέρχεται από άλλη χώρα, ενώ βιώνουμε καθημερινά τα ίδια προβλήματα. Και επομένως να προχωρήσουμε σε μια πλατιά συμμαχία των 99% των πολλών ενάντια στο 1% αυτών που θα λέγουμε που σωρεύουν τον πλούτο στα χέρια τους και ουσιαστικά εκμεταλλεύονται όλους τους υπόλοιπους. Άρα να ορίσουμε τον αντίπαλο. Να πω και κάτι ακόμα σε αυτό. Νομίζω ότι η συζήτηση για τον εκφασισμό της κοινωνίας και το αν υπάρχει άλλος δρόμος που πρέπει να σωτήρεις είναι και λίγο βίωμα. Είναι και πάνω απ' όλα βίωμα. Δηλαδή, όταν η Λέσβος σήμερα ήταν το παράδειγμα της αλληλεγγύης παγκοσμίως και οι γιαγιάδες της Λέσβου πρωτάθηκαν και για Νόμπελ, ας πούμε, που τάζαν τα μωράκια στην παραλία του χωριού που φτάναν οι βάρκες. Δεν μπορούμε να μην έχουμε στο μυαλό μας ότι αυτός ο τόπος, ας πούμε, το παράδειγμα της Λέσβου τώρα, γιατί είναι και στην επικαιρότητα πολύ, αυτός ο τόπος ξέρει, έχει ζήσει, έχει βιώσει μια άλλη πραγματικότητα αλληλεγγύης και συμπερίληψης που είπες πριν. Το Λύκειο στο Μανταμάδο που έβγαλε πανό, τα μάτια μας σκοτώνουν και τα λοιπά και είναι το πρόβλημα η καταστολή και άρα δεν λύνεται η κατάσταση των νησί με περισσότερη καταστολή. Δείχνει ακριβώς αυτό, ότι υπάρχει ένα άλλο βίωμα, υπάρχει μια άλλη εμπειρία και μια άλλη πρακτική εμπεδωμένη και άρα αυτή πρέπει να ξαναθυμηθούμε για να αποκόψουμε αυτά τα κομμάτια. Και τώρα που είπαμε για καταστολή, νομίζω ότι πλέον με τόσα ΜΑΤ και αστυνομία στους δρόμους... Θα πάρουν πτυχίο και από την ΕΣΟΕ. Θα πάρουν πτυχίο και από την ΕΣΟΕ, αλλά νομίζω ότι μόνο ασφαλής δεν νιώθει κάποιος πλέον όταν κινείται στην Αθήνα και βλέπει αυτές τις καταστάσεις
τους Robocop της ομάδας Delta να περιπολούν και να προτάσουν τα όπλα, ας πούμε, σε όποιον περνάει, τον ειδικό φρουρό που με διαδικασίες express τους πήρανε και μάλιστα δεν κοίταξαν καν το ποινικό τους μητρό. Έχουμε αστυνομικούς πρακτικά με φορτωμένο ποινικό μητρό που μπήκε στην ΑΣΟΕ προχθές. Και σήκωσε το όπλο και σημάδευε τους φοιτητές. Ναι. Σκέψου δηλαδή να είσαι αποτυχείο, να σπουδάσεις στην ΑΣΟΕ και να μένεις στα Εξάρχεια. Δεν μπορείς να σταθείς κάπου. Σωστό, σωστό. Πάμε παρακάτω. Πάμε. Λοιπόν, η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ θα έπρεπε να πρωτοστατεί στις νέες τεχνολογίες και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με νέες ιδέες ώστε να βοηθήσει το κόμμα αλλά και την οργάνωση της νεολαίας να περάσει τη νέα ψηφιακή εποχή για να σπάσουμε το τείχος αποκλεισμού των ΜΜΕ. Τι έχετε κάνει και τι σκέφτεστε να κάνετε γι' αυτό, Αλεξάνδρα? Το είπε και πριν η Βίκη. Νομίζω ότι είναι απασχολεί τους νέους ανθρώπους το κομμάτι της επικοινωνίας, πόσο μάλλον αν στραφούμε στα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, που βλέπουμε τους νέους ανθρώπους να απουσιάζουν ή την εναλλακτική φωνή, τη διαφορετική φωνή, καλά, να σιωπάτε. Έτσι κι αλλιώς δεν θα τα βρούμε και με κάποιον μεγάλο επιχειρηματία. Εννοείται αυτό. Για να μας δίνει δώρο να μας παίζει. Σωστό. Δεν είναι φίλοι μας. Άρα νομίζω ότι υπάρχει ένα άγχος το ότι πώς θα ακουστεί η φωνή μας και πώς θα φτάσει μακριά. Προφανώς οι νέες τεχνολογίες και ειδικά το ίντερνετ είναι ένας χώρος συμμετοχικός, ένας χώρος δημοκρατικός και γι' αυτό και μας δίνει μάλιστα και τη δυνατότητα να μπορέσουμε να κοινωνήσουμε είτε τις απόψεις μας, είτε τις δράσεις μας, είτε ακόμη να έρθουμε και σε αλληλεπίδραση με τον κόσμο εκεί έξω όπως κάνουμε και σήμερα. Η οργάνωσή μας έχει παρουσία και προσπαθεί να έχει στα μέσα αυτά, είτε εξώστρεφα, είτε ακόμα αξιοποιώντας και τις νέες τεχνολογίες εσωτερικά. Για τη λειτουργία τη δικιά μας. Άρα νομίζω ότι υπάρχει αυτή η κατεύθυνση. Προφανώς τα πάντα είναι δυναμικά. Άρα στην πορεία και εμείς θα προσπαθήσουμε να ανταπεξέλθουμε σε καλύτερο βαθμό. Να δώσουμε και μια είδηση. Ότι μετά, με απόφαση του συνεδρίου, θα πατήσουμε delete σε όλη την εικόνα της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ στο διαδίκτυο και θα την χτίσουμε από την αρχή με νέα αισθητική, καινούργια ψηφιακά εργαλεία και νέα προτάγματα τα οποία νομίζω ότι θα μπορέσουν να μας βοηθήσουν να είμαστε ακόμα πιο αποτελεσματικοί σε όλα τα επίπεδα. Μένει να το δούμε. Προφανώς. Θα το κάνουμε πολύ μεγάλη. Από τη θεωρία στην πράξη έχει δρόμο. Επόμενη. Ρωτάει εδώ, φίλος, φίλη. Θα ήθελα να ρωτήσω τι μέλη γενέστε με το σχέδιο της κυβέρνησης να αναβαθμίσει τα πτυχία των κολεγίων με το να τα κάνει ισότιμα με αυτά του Δημοσίου Πανεπιστημίου. Και ποιες θα είναι οι ενέργειες του ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα αυτό. Ευθύμη. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ η κυβέρνηση με αυτή την ενέργεια, που δεν είναι μόνο ισοτίμηση, είναι και το γεγονός ότι, μάλιστα, είχαμε και την πρώτη ισοτίμηση που αφορά και το δικό μου πανεπιστήμιο. Το πτυχίο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, που είναι ένα κολέγιο με 5 εξάμηνα φοίτησης, ισοτιμήθηκε με το πτυχίο του Γεωπονικού. Είναι 5 χρόνια. Που είναι 5 χρόνια. Και όχι μόνο ισοτιμήθηκε, αλλά πλέον οι άνθρωποι των κολεγίων θα έχουν και πρόσβαση, ας πούμε, στον ΑΣΕΜ για διορισμό στο δημόσιο και ούτω καθεξής. Εδώ θέλει μια προσοχή να πούμε ότι ξεκάθαρα, κοιτάξτε, ποιοι πηγαίνουν στα κολέγια, ποιοι πηγαίνουν στα ΙΕΚ. Παιδιά χαμηλότερων κοινωνικών στρωμάτων πηγαίνουν, γιατί επενδύουν στην εκπαίδευση και στη μόρφωση. Επομένως, εμείς δεν λέμε. Έχουν λεφτά ή πηγαίνουν στα καλά ελληνικά ή φεύγουν στο εξωτερικό, στα Κολούμπια. Ναι, στα Κολάμπια. Επομένως, εμείς αυτό που πρέπει να πούμε για τα κολέγια είναι ότι θα πρέπει να μπουν κανόνες. Κανόνες όπως υπήρχαν και πριν. Ο καθένας να παίρνει την αντιστοίχηση του πτυχίου με βάση το πρόγραμμα σπουδών. Για να μπορεί να υπάρχει, ας πούμε, μια στοιχειώδη αξιοκρατία. Και μιας που είπα αξιοκρατία, να πούμε και για την αριστεία, γιατί η αριστεία της κυβέρνησης μάλλον εξαντλείται στα κολέγια και στη βάση του 10. Έχει πλάκα πάντως. Άμα δεν γράψεις 10, δεν αξίζει να πας στο ελληνικό πανεπιστήμιο, αλλά είσαι άξιος να πας στο κολέγιο και να πάρεις ένα ίδιο πτυχίο. Ακριβώς. Αυτό τι αποδεικνύει ακριβώς την ένβεια του πολιτικού σχεδίου
της Νέας Δημοκρατίας, όπου... Εδώ νομίζω ότι κάνεις λάθος, θα... γιατί πολιτικό της σχέδιο είναι να φτιάξει μια στρατιά πελατών για τους φίλους της επιχειρηματίες που ανοίγουν αυτά τα κολέγια. Αυτό ακριβώς, να ενισχύσει τους επιχειρηματίες της γνώσης πάση θυσία. Και το πάση θυσία, στη θυσία μπαίνουμε όλοι εμείς. Ακριβώς. Ειδικά όταν κλείνουν πανεπιστημιακά τμήματα, το είπες πριν, κλείσανε 37 πανεπιστημιακά τμήματα, δεν ιδρύθηκε ποτέ νομική σχολή στην Πάτρα τελικά. Οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ που θα πήγαιναν στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο για 2 χρόνια χωρίς εξετάσεις για να πάρουν πτυχίο... Ναι, αλλά θα ανοίξει κολέγιο νομικής. Ακριβώς. Δεν είναι, δηλαδή δεν είμαστε έτοιμοι και δεν μπορεί το εκπαιδευτικό μας σύστημα να σηκώσει και άλλα πανεπιστημιακά τμήματα, αλλά μπορεί να σηκώσει ιδιωτικά κολέγια τα οποία θα έρχονται τα πτυχία τους από την πίσω πόρτα. Αυτή η αντίφαση δεν έχει απαντηθεί. Και δεν θα απαντηθεί και δεν απαντιέται ούτε από τη ΔΑΠ μέσα στο πανεπιστήμιο. Πάντως, να πω κάτι. Το ζητούμενο εδώ πέρα για να λυθεί και αυτό το ζήτημα, γιατί δεν είναι, δεν είναι και σωστό, ας πούμε. Δεν είναι και σωστό. Είναι πρόβλημα τόσοι μαθητές να γράφουν κάτω από τη βάση του 10. Είναι να ξαναδούμε όλο το εκπαιδευτικό σύστημα. Και τι μαθαίνουμε στα σχολεία συνολικά. Και να ξέρουμε ότι στην Ελλάδα έχουμε ένα από τα πιο παλιά και αναχρονιστικά εκπαιδευτικά συστήματα. Που ακόμα είμαστε μονοθεματικά μαθήματα, δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ των διαφορετικών επιστημονικών πεδίων, έτσι ώστε να μπορεί ο μαθητής και η μαθήτρια να μπορεί να έχει και μια πιο συνθετική εικόνα από το τι γίνεται μέσα σε όλα αυτά, γιατί πλέον όλα αλληλοδιαπλέκονται. Επομένως, άμα θέλουμε να πούμε κι εμείς κάτι, πρέπει να πούμε ότι εκεί είναι ο πυρήνας και από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Επειδή όμως εδώ ο φίλος ρωτάει τι πρωτοβουλίες θα πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ και μάλλον η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ προς αυτή την κατεύθυνση, να πούμε ότι σχεδιάζουμε μια πλατιά πρωτοβουλία, μια πρωτοβουλία περάσπισης δημόσιας εκπαίδευσης, όπου θα μπαίνουν προφανώς όλα αυτά τα αιτήματα, γιατί όπως είπαμε και πριν, χρειάζεται ένα πανεκπαιδευτικό μέτωπο. Ακριβώς. Ενάντια στα σχέδια της νέας κυβέρνησης, όπου θα χωράνε όλοι. Θα χωράνε όλοι όσοι διαφωνούν με τα μέτρα της Νίκης Κεραμέως. Δηλαδή η πλειοψηφία των νέων ανθρώπων, των εκπαιδευτικών, των καθηγητών, των διοικητικών υπαλλήλων, των συλλόγων γονέων, είναι πολύ βασικό. Ισχύει. Γιατί οι οικογένειές μας θα πληρώνουν διπλά και τριπλά από αύριο για να σπουδάζουν τα παιδιά μας, τα παιδιά τους. Δηλαδή όλους αυτούς τους νέους, τους 15 με 20 χιλιάδες, που από του χρόνου θα μείνουν εκτός δημόσιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ωραία, να συνεχίσουμε. Τώρα είναι έτσι. Εμένα είναι έτσι από τις αγαπημένες μου ερωτήσεις, που λέει το εξής. Όταν ξαναγίνει η κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, θα πρέπει να θεσμοθετήσει πολιτικό γάμο για τους ομοφυλόφιλους? Εγώ, κοιτάτε εμένα. Εγώ, ωραία. Ναι. Και η απάντηση είναι, θα ξαναγίνει η κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, ώστε μεταξύ άλλων να θεσμοθετήσει και τον πολιτικό γάμο για τους ομοφυλόφιλους. Η αλήθεια είναι ότι σε όλο το κομμάτι των δικαιωμάτων της LGBTQI+ κοινότητας κάναμε πάρα πολλά βήματα το τελευταίο καιρό. Και το Σύμφωνο Συμβίωσης για τα ομόφυλα ζευγάρια και η νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου και η τεκνοθεσία, το δικαίωμα της τεκνοθεσίας των ομοφυλόφιλων ζευγαριών, των ΛΟΑΤΚΙ ζευγαριών, ήταν μεγάλα βήματα για την ελληνική κοινωνία, πράγματα που μπορεί πριν μερικά χρόνια να φάνταζαν ότι δεν μπορούν να συμβούν. Την ίδια ώρα που πριν λέγαμε και έτσι πόσο συντηρητικά αντανακλαστικά έχουν επιδείξει κομμάτια της κοινωνίας απέναντι σε αυτά. Και μας δίδαξε ότι πρέπει να προχωράμε σε τομές. Ακριβώς. Είναι το παράδειγμα, ένα από τα παραδείγματα που έχουμε να επιδείξουμε για να συζητήσουμε για το πώς όταν βάζεις κάτι ως στόχο και τον παλεύεις και στο κοινωνικό πεδίο αλλά και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, μπορείς να πετυχαίνεις νίκες. Είναι χαρακτηριστικό δείγμα και το βλέπουμε από το πόσο η ίδια η κοινότητα έχει αγκαλιάσει αυτές τις πρωτοβουλίες και ζητάει ακόμα περισσότερα. Και εμείς αυτό θέλουμε. Να μην μένει ο κόσμος να εφησυχάζει μάλλον στα ήδη δεδομένα και στα ήδη ψηφισμένα πράγματα, να διεκδικεί και να πηγαίνουμε το σχέδιο ένα βήμα παραπέρα. Οπότε ναι, ο πολιτικός γάμος... είναι μία διαρκής πάλι. Σίγουρα. Και ο πολιτικός γάμος είναι ένα από αυτά που πρέπει να γίνει το επόμενο διάστημα. Και ίσως έχει ένα νόημα να πούμε κιόλας ότι και ο πολιτικός γάμος για τα ΛΟΑΤΚΙ πλάς ζευγάρια και η τεκνοθεσία, που ήταν στόχοι οι οποίοι είχαν μπει, δεν προχώρησαν, αλλά προφανώς είναι πάγιες διεκδικήσεις όχι μόνο της κοινότητας, αλλά και δικές μας που τις έχουμε αγκαλιάσει, είναι ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την δυνατότητα και την ισότιμη αντιμετώπιση
των ανθρώπων αυτών, έτσι ώστε να οργανώσουν τη ζωή τους, ναι, όπως μπορεί καθένας και καθεμία από εμάς. Οπότε είναι πράγματα τα οποία είναι κομβικά και ανεξαρτήτως αν την επόμενη μέρα θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση ή όχι, νομίζω ότι είναι χρέος και της οργάνωσής μας, της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ και του ΣΥΡΙΖΑ, να βρεθεί στο δρόμο, να βρεθεί στο πλάι της κοινότητας, έτσι ώστε να μπορούμε, ναι, να μιλάμε για όσο λιγότερες ανισότητες μπορούν να υπάρξουν την επόμενη μέρα ακριβώς. Λοιπόν, σειρά μου, έτσι. Mm-hmm. Ερώτηση 13. Πώς θα εμποδίσουμε την παράδοση της πρώτης κατοικίας στις τράπεζες? Ναι. Δύσκολο. Αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα. Εγώ θα πάρω τη γραμμή του Πρωθυπουργού. Θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να μην κάνουμε, για να μην καταλήξουμε να κάνουμε ό,τι χρειαστεί. Κοιτάξτε τώρα, πέρα από την πλάκα, είναι ένα θέμα το οποίο είναι πολύ σοβαρό. Η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έκανε κάποιες κινήσεις στο προηγούμενο διάστημα για να μπορέσει να περιφρουρήσει το δικαίωμα στην πρώτη κατοικία. Και νομίζω ότι αν είχε καταφέρει να συνεχίσει το έργο της το τελευταίο διάστημα και να μην γίνουν οι πρόεδρες εκλογές, θα είχαμε πάει και σε παραπάνω μέτρα τα οποία θα δίναν ακόμα μεγαλύτερες διασφαλίσεις. Το δικαίωμα στην κατοικία είναι ένα από τα βασικά δικαιώματα των ανθρώπων στην κοινωνία μας, στην κοινωνία που ζούμε, και δεν διστάζει η νέα κυβέρνηση να το θέτει υπό διαπραγμάτευση. Μάλιστα, ο ίδιος ο Υπουργός, ο Άδωνης Γεωργιάδης, είπε για να μην στραβώσουμε το επόμενο διάστημα, να ξέρετε ότι θα υπάρχουν πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας. Για να μην χαλάσουμε τις καρδιές μας. Το είπε γλυκά, το είπε έτσι. Γιατί οι τράπεζες επιβαρύνθηκαν το προηγούμενο διάστημα με την κρίση και τώρα πρέπει να. Ακριβώς. Μην ξεχνάμε ότι τις τράπεζες έχει πληρώσει τουλάχιστον 3 φορές ο ελληνικός λαός τα χρόνια της κρίσης. Το ζητούμενο όμως είναι τι κάνουμε τώρα με μια κυβέρνηση η οποία επιτίθεται σε αυτό το δικαίωμα στην πρώτη κατοικία και βάζει υπόλογο τον κόσμο για τα χρέη των τραπεζών. Εδώ πέρα η λύση είναι μόνο μία. Να συσπηρωθεί ο κόσμος όπως έγινε σε άλλες χώρες, σε αντίστοιχες καταστάσεις όπως στην Ισπανία, και να δημιουργεί ένα μαζικό κίνημα απέναντι στους πληστηριασμούς. Όχι μόνο με την παρεμπόδιση των πληστηριασμών, γιατί πλέον μπορεί να γίνει και με άλλους τρόπους, αλλά να γίνει ένα λαϊκό αίτημα πραγματικά που θα μπορεί να κινητοποιεί τον κόσμο η υπεράσπιση της πρώτης κατοικίας. Και εδώ δεν μπαίνει μόνο το ζήτημα των πληστηριασμών, μπαίνει και το ζήτημα του Airbnb, έτσι, όπου ειδικά πολλοί νέοι άνθρωποι δεν μπορούν να βρουν σπίτι πλέον. Ή τα νίκια έχουν εκτοξευθεί και ένας άνθρωπος πρέπει να κάνει μια και δύο δουλειές. Όχι μία, δύο και τρεις, ας πούμε, για να μπορέσει να ανταπεξέλθει. Φίλοι και συμφοιτητές μας ξεσπιτώνονται. Ναι, πολύ φίλοι. Το κουκάκι, ας πούμε. Ή 100 ευρώ αύξηση για να το κάνω Airbnb ή έξω. Για να το κάνω Airbnb ή θα μου δώσει 100 ευρώ το μήνα παραπάνω ή έξω. Ακριβώς. Και προκύπτουν και άλλα προβλήματα. Δηλαδή, σε περιοχές, κυρίως στην νησιωτική Ελλάδα, βλέπουμε καθηγητές, καθηγήτριες, γιατρούς, οι οποίοι δεν μπορούν. Πάνε για δουλειά και πάνε για δουλειά για να καλύψουν θέσεις που είναι βασικές και δεν μπορούν να βρουν σπίτι για να ζήσουν. Κυρίως στα νησιά. Επομένως, είναι πολλές οι πλευρές του ζητήματος της κατοικίας πλέον. Μία από αυτές είναι οι πληστηριασμοί, αλλά σιγά σιγά θα πρέπει να και σαν κοινωνία να αντιμετωπίσουμε συνολικά αυτό το ζήτημα για να μην ερημώσουν οι γειτονιές μας, να μην γίνουν όλα θύμα αυτής της βίαιης τουριστικής ανάπτυξης που από τη μία τη θέλουμε, αλλά από την άλλη πρέπει να μην ισοπεδώσει και τα πάντα και οι νέοι άνθρωποι να μπορούν να μείνουν στις πόλεις, στις γειτονιές τους, να συνεχίσουμε να έχουμε ζωντανές γειτονιές για να μπορούν και οι άνθρωποι να μένουν στον τόπο τους εκεί που δουλεύουν, που εργάζονται, που φοιτούν. Και ο κ. Γεωργιάδης είπε και κάτι ακόμα, ότι πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχει απόλυτη προστασία της πρώτης κατοικίας και ότι μάλιστα είναι και αντιαναπτυξιακό μέτρο το να προστατεύεται η πρώτη κατοικία. Λες και η ανάπτυξη και η ρυθμή ανάπτυξη που έταζε η Νέα Δημοκρατία εξαρτώνται από το αν θα προστατεύεται ένα σπίτι στο Παγκράτη ή ένα σπίτι στη Νίκαια, ας πούμε, από ένα δάνειο που κοκκίνησε και δεν προστατεύεται πια. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το πού θέλει να το πάει το πράγμα και άρα ποιοι θα επιβαρυνθούν από το να έρθει ξανά η λεγόμενη ανάπτυξη που θέλουν να φέρουν, έτσι. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη. Ναι. Οι άνθρωποι που κάνουν χρήση ναρκωτικών ουσιών στη μέση του δρόμου δεν είναι πρόβλημα αισθητικής ή πανεπιστημιακού ασύλου. Επειδή στη μεγάλη τους πλειοψηφία είναι νέοι άνθρωποι, τι προτείνετε σαν δράσεις
η Βίκη. Ωραία. Καταρχήν συμφωνώ απόλυτα ότι δεν είναι πρόβλημα ούτε πανεπιστημιακού ασύλου, ούτε πρόβλημα αισθητικής. Είναι ένα πρόβλημα κοινωνικό. Ως τέτοιο πρέπει πρωτίστως να το βλέπουμε και όχι ως πρόβλημα εντός εισαγωγικών ασφάλειας. Είναι ένα πρόβλημα κοινωνικό το οποίο αφορά τους νέους ανθρώπους. Συνολικά οι εξαρτήσεις είναι ένα κοινωνικό θέμα που αφορά τους νέους ανθρώπους. Για τους χρήστες, νομίζω ότι πρώτα πρέπει να σκύψουμε πάνω από το πρόβλημα του χρήστη ως τέτοιου. Δηλαδή, είναι άνθρωποι οι οποίοι χρήζουν προστασίας και περίθαλψης και δεν είναι εγκληματίες. Νομίζω ότι από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Να μην ποινικοποιείται η ίδια η χρήση. Όταν ειδικά μιλάμε για άρρωστους ανθρώπους, όπως είπαμε, οι οποίοι μπορούν να βρίσκονται και άστεγοι πολλές φορές, έτσι. Είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος αυτά. Οπότε, ξεκινώντας από εκεί, να ανοίξουμε τη συζήτηση για χώρους υποπτευόμενης χρήσης της πόλης μας, να ανοίξουμε τη συζήτηση για φορείς απεξάρτησης, οι οποίοι είναι πάρα πολύ σημαντικοί και πρέπει να ενισχύονται. Είδαμε τι έκανε η κυβέρνηση με το αυτοδιοίκητο του ΚΕΘΕΑ, που σε μια νύχτα είπε ότι το ΚΕΘΕΑ δεν θα ορίζει πια τον εαυτό του. Και άρα μια δομή συμμετοχική. Και να ορίσουμε και ποιος είναι εγκληματίας. Σωστά. Εν τέλει, έτσι. Σωστά. Γιατί για το πρόβλημα με είναι μικροποσότητες τέτοιων ουσιών δεν μπορεί να θεωρείς εγκληματίας και να πηγαίνεις στη φυλακή σε ένα περιβάλλον που σε οθεί το ίδιο. Ακριβώς. Το περιβάλλον και στο το να συνεχίσεις τη χρήση. Άρα όχι μόνο απεξάρτηση, αλλά και προγράμματα επανένταξης των ανθρώπων. Να εστιάσουμε λοιπόν σε ότι το πρόβλημα είναι η διακίνηση, όχι η ίδια η χρήση. Να εστιάσουμε στο ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι εγκληματίες, αλλά είναι άνθρωποι που χρήζουν προστασίας και περίθαλψης ως κοινωνικό πια πρόβλημα και όχι ως ατομικό τους πρόβλημα δικό τους που εκείνοι δεν κατάφεραν να διαχειριστούν τη ζωή τους και κατέληξαν εκεί. Και να βρούμε ως κοινωνία, είπαμε δύο παραδείγματα σε σχέση με τους φορείς απεξάρτησης και σε σχέση με την εποπτευόμενη χρήση, για το πώς η ζωή τους τουλάχιστον θα έχει μια άλλη προοπτική. Βέβαια, εδώ υπάρχει και μια κριτική δυστυχώς εξ αριστερών, η οποία αμφισβητεί όλα αυτά που λέμε, τους χώρους ενδεχόμενης χρήσης, τα υποκατάστατα, τύπου μεθαδόνη και ούτω καθεξής, και λέει ότι αυτές οι πρακτικές δεν επιλύουν το ζήτημα της τοξικοεξάρτησης, αλλά το αναπαράγουν. Ακριβώς, το συντηρούν. Εγώ θα έλεγα να πάμε να ρωτήσουμε τους ίδιους τους ανθρώπους που έχουν περάσει από αυτή τη διαδικασία για να βρούμε ποια είναι η λύση. Δηλαδή, εμείς ή οποιαδήποτε κριτική εξ αριστερών εξαντλείται στο να αναλωνόμαστε στον ίδιο μας τον εαυτό και να υπεροτάμε τις θέσεις που μπορεί να έχει μία ή άλλη οργάνωση χωρίς ουσιαστική επαφή με τους ανθρώπους αυτούς και με τους φορείς αυτούς, νομίζω λίγο πέφτει στο κενό. Όταν το ΚΕΘΕΑ, ο ΚΑΝΑ, το 18 άνω αναλύουν αυτά τα ζητήματα και τα βάζουν μπροστά, νομίζω ότι προς τα εκεί πρέπει να κινηθούμε και με αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να συζητήσουμε για να βρούμε ποια είναι η πιο σωστή λύση τελικά. Γιατί δεν αρκεί μόνο η βούληση του τοξικοεξαρτημένου για απεξάρτηση, αν το κοινωνικό του περιβάλλον αποτρέπει. Να υπάρχουν και κοινωνικές συνθήκες. Είναι... μπράβο, να υπάρχουν κοινωνικές συνθήκες για να μπορέσει να απεξαρτηθεί από την τοξικοεξάρτηση. Επομένως, εμείς λέμε το να μην πεθαίνει ο κόσμος στον δρόμο από την ηρωίνη, αλλά να μπορεί να έχει μια αξιοπρέπεια. Αξιοπρέπεια ζητάμε για αυτούς τους ανθρώπους και ένα εισιτήριο, ένα βήμα. Για να μπορέσουν να απεξαρτηθούν εντελώς και να ενταχθούν ξανά στην κοινωνία, με ίσους όρους. Επόμενη. Να. Λοιπόν, επόμενη είναι... Επόμενη και τελευταία. Τελευταία. Τελειώσαμε. Κιόλας. Πάμε άλλες πέντε. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε πολύ ψηλά ποσοστά στους νέους σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Ενώ οι περισσότεροι νέοι τάσσονται ξεκάθαρα στον προοδευτικό χώρο ιδεολογικά, δεν νιώθουν την ανάγκη να γίνουν μέλη κάποιου κόμματος ή νεολαίας. Τι μπορεί να κάνει η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ για να μιλήσει στη γλώσσα των νέων και να γίνει πιο ελκυστική, Σωτήρη? Ναι. Η αλήθεια είναι ότι βιώνουμε και μία κρίση των κομμάτων. Έτσι, η κομματική ένταξη πλέον δεν είναι τόσο εύκολη, τόσο της μόδας ακριβώς, όσο ήταν σε άλλες εποχές που μπορεί να ζούσαν οι γονείς μας, ξέρω εγώ, σαν οι άνθρωποι και υπήρχε αυτό το κλίμα πολιτικοποίηση. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι οι νέοι άνθρωποι δεν ασχολούνται με την πολιτική, γιατί στην τελική ό,τι κάνουμε στην καθημερινότητά μας έχει μια μικρή μεγαλύτερη σχέση με την πολιτική και στην τελική αν εσύ δεν ασχολείσαι με την πολιτική είναι το σίγουρο ότι η πολιτική μπορεί να ασχοληθεί μαζί σου. Και αυτό το βλέπουμε καθημερινά. Επομένως, εμείς πρέπει να καταφέρουμε να βρούμε εκείνο τον τρόπο ώστε να προσελκύσουμε νέους ανθρώπους τόσο στην οργάνωσή μας, αλλά και να συμπορευτούμε μαζί, σαν συμμαχίες, σαν πλατιά κοινωνικά μέτωπα. Και η αλήθεια είναι ότι έχουμε κάνει βήματα προς αυτή την κατεύθυνση στο προηγούμενο διάστημα και πρέπει να τα
διευρύνουμε και να τα πλατύνουμε. Οι πολιτιστικές δράσεις που κάνουμε είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Τα ανοιχτά καλέσματα πάνω σε συγκεκριμένα μέτωπα είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Οι κοινωνικές συμμαχίες με διαφορετικά τμήματα της ελληνικής κοινωνίας είναι σε αυτή την κατεύθυνση δημιουργίας κοινών τόπων που μπορεί να συναντηθούν νέοι άνθρωποι είτε οργανωμένοι σε κάποιο κόμμα είτε όχι για να παλέψουν για κοινά πράγματα τα οποία θέλουν, για κοινά προβλήματα, για να αντιμετωπίσουμε τους αποκλεισμούς και τις ανισότητες. Αυτά τα ζητήματα αφορούν τους πάντες. Επομένως, νομίζω ότι και εμείς πρέπει να κάνουμε μια αυτοκριτική σε αυτό το σημείο, ότι πρέπει να μιλήσουμε με λίγο πιο απλή γλώσσα, να μπορέσουμε να αφουγκραστούμε τους συνομιλίκους μας και να μπορέσουμε όλοι μαζί σιγά-σιγά να καταφέρουμε να βάλουμε τις βάσεις για μια κοινωνία και ένα μέλλον που θα έχει προοπτική, για μια κοινωνία η οποία θα μας χωράει όλους και δεν θα έχει μέσα τόσους αποκλεισμούς και ανισότητες όπως αυτή τη στιγμή προσπαθεί να οικοδομήσει η Νέα Δημοκρατία. Σε αυτή την κατεύθυνση, όπως είπαμε και πριν και άλλες φορές, έχουμε και μια σειρά ψηφιακών μέσων, έχουμε την αλλαγή της εικόνας της οργάνωσης στην απεύθυνσή της προς τα έξω, έχουμε την αναβάθμιση της εσωτερικής λειτουργίας και με ηλεκτρονικά μέσα για να πλατύνουμε και τη δημοκρατία και να μπορεί το κάθε μέλος της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ να εκφράσει την άποψή του ή την άποψή της και αυτό να εισακουστεί από όλα τα μέλη της οργάνωσης. Επομένως, νομίζω ότι η κατεύθυνση υπάρχει, να την υλοποιήσουμε. Και απλά να πούμε ότι καλούμε τους νέους να οργανωθούν. Βάζουμε την κομματική ένταξη και την συμμετοχή στην οργανωμένη ζωή και σε μια συλλογικότητα ως το μέσο μέσα από το οποίο θα κάνουμε όλα αυτά ακριβώς. Που λες. Θεωρούμε όμως ότι αυτό μπορεί να γίνει για πια μένα, με πολύ περισσότερους τρόπους. Για μένα οι νέοι άνθρωποι έφεραν το ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση. Του δώσαν τη δυναμική και την όθηση που χρειάστηκε για να μπορέσει να υπερβεί το 3 και το 5% και να φτάσει στο 32%. Επομένως, οι νέοι άνθρωποι είναι αυτοί που πρέπει να πάρουν αυτή τη στιγμή την υπόθεση της ανατροπής της Νέας Δημοκρατίας στα χέρια τους και να δώσουν το στίγμα τους για τη δεύτερη φορά αριστερά. Mm-hmm. Τι τρομάζει όμως τους νέους ανθρώπους, γιατί ενώ μπορεί να συζητάμε, να συμφωνούμε, να τα βρίσκουμε πολιτικά, η νεολαία να ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ, τι είναι αυτό που την τελευταία στιγμή, ας πούμε, τους κάνει παρατηρητές μιας κατάστασης και δεν αντιλαμβάνονται την ένταξή τους στην νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ ως μια δυναμική κατάσταση που μπορούν όντως να διαμορφώσουν όλες αυτές τις συνθήκες που λέμε. Εντάξει, μπορεί να θεωρούν ότι είμαστε κι εμείς σαν όλους τους άλλους. Όπου θα μπουν θα πρέπει να έχουν μια σκληρή πειθάρχηση, αυτό αυτή την ξύλινη γλώσσα και δράση μέσα από τις διαδικασίες μας. Νομίζω ότι έχουμε αποδείξει ότι σε όποιον έρχεται στην οργάνωσή μας ή όποια έρχεται, ότι δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα και οφείλουμε να τα αναδείξουμε ακόμα περισσότερο το επόμενο διάστημα στους νέους ανθρώπους. Και εντάξει, έχει βάση αυτό που λες, σαφώς. Γιατί βλέπουμε πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος δεν μπαίνει στη διαδικασία ενώ υπάρχει η διάθεση. Απλά νομίζω ότι είναι και μια γενικότερη συνθήκη. Είπες πριν ότι ψηφίζουν μόνο 50.000 φοιτητές. Είναι οι δύο όψεις πάλι του ίδιου νομίσματος. Γιατί θεωρεί μια μάζα τη σημαντική της νεολαίας ότι. Τίποτα δεν αλλάζει. Δεν θα αλλάξει κάτι από την συλλογική πάλι. Άλλο να κάνω ένα προβοκατόρικο ερώτημα. Πώς γίνεται να είσαι νέος άνθρωπος, 20-25 χρονών, να βράζει το αίμα σου και να συμπεριφέρεσαι λες και σου έχουν φύγει όλη η χυμή της ζωής, να έχεις παραδοθεί. Και να λες ότι τίποτα δεν αλλάζει και όλα τα ίδια είναι, χωρίς να μπαίνεις ενεργά μέσα στην πολιτική να δημιουργήσεις ενσόρους. Για να δεις αν μπορεί να γίνει. Δηλαδή μετά από 20 χρόνια, τι θα λέμε αυτοί είναι οι άνθρωποι πούμε, που είναι στην απέξω και θεωρούν ότι δεν αλλάζει, ότι πράγματι δεν άλλαξε τίποτα, ότι είχαν δίκιο. Και εσύ τι έκανες γι' αυτό, ξαναγυρνάω εγώ το προβοκατόριο. Και η ζωή μας γίνεται ομορφότερη και σε αυτή τη διαδρομή, ας πούμε. Και είναι μια διαδρομή να αλλάξεις τον κόσμο και να το φέρεις στα μέτρα τα δικά σου, στα μέτρα των αναγκών σου. Mm-hmm. Και αν δεν μπεις ενεργά μέσα σε αυτή τη διαδικασία, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα τα καταφέρεις. Και οι αγώνες των νέων ανθρώπων θα δείξουν το δρόμο. Ακριβώς.